δεν έχουμε βροχές. Μας ανησυχεί αυτό το πράγμα, διότι το πράγμα το αποσελέμι έχει μειωθεί κατά το ίμιση παραπάνω και δεν βλέπουμε βροχές και ανησυχούμε όλοι εδώ. Αυτό σημαίνει, αυτό σημαίνει, κύριε Βουρεξάκη, ότι όπως ακούγαμε να μας λέει και εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής, αφού το ξεκινήσατε από εκεί ο κύριος Μαμαγκάκης, ότι μάλλον... Όχι σήμερα, τις προηγούμενες ημέρες, το προηγούμενο διάστημα, ότι αυτό θα χρειαστεί δήμοι όπως Ηράκλειο, Χερσόνησος και Άγιος Νικόλαος να πάρουν μαζί με τον ΟΑΚ μέτρα σε ό,τι έχει να κάνει με το νερό, για να μπορέσουμε να καλυφθούμε όλοι μας και βέβαια και με μια τουριστική κίνηση η οποία θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ακριβώς έτσι είναι. Εμείς είχαμε κάνει μια συμφωνία με τον ΟΑΚ και δεν παίρνουμε όλο το νερό κάθε χρόνο, για να μπορέσουμε να έχουμε για την επόμενη σεζόν, αν τυχόν έχουμε μια κακή χρονιά από σώματα βροχών. Φέτος δεν πάει καλά μέχρι τώρα, οπότε έχουμε συνοηθεί ότι μέχρι το Φλεβάρι, αν δούμε ότι παραμένει η κατάσταση ίδια, να έρθουν μια συμφωνία. Εμείς περίπου παίρνουμε 9 εκατομμύρια κυβικά ετησίως σαν Δήμος Ηρακλείων από τον ΟΑΚ. Περίπου 12 εκατομμύρια παίρνουν συνολικά όλοι μαζί οι τρεις δήμοι από τον ΟΑΚ. Οπότε καταλαβαίνετε από τον Αποσελέμι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να περιορίσουμε το νερό περίπου στο 50%. Αυτό είναι προσωπική εκτίμηση, λέω εγώ. Για να μπορέσουμε να έχουμε το νερό για φέτος και ελπίζω του χρόνου να μην έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Είχε όμως υποθεί και κάτι άλλο από τον κύριο Μαμαγκάκη, ότι ενδεχόμενα, και αυτά θα τα δείτε μέσα στο Φεβρουάριο, να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε γεωτρήσεις ενδεχόμενα που τώρα δεν λειτουργούν, ή να αυξήσετε την παροχή. Αυτό θα γίνει και στο Ηράκλειο. Ναι, εννοείται. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τις γεωτρήσεις που είναι πολλές. Έχουμε σταματήσει, ειδικά στην περιοχή της Τηλίσου, της Χέρης, στα Μάλια. Που τώρα 3 χρόνια τις έχουμε σταματήσει λόγω του νερού που έρχεται από τον Αποσελέμ, που είναι και εξαιρετική ποιότητα νερό, πέρα από τα μας βολεύει, γιατί είναι εύκολο να έρθει, είναι γνώση αγώ, δεν έχουμε προβλήματα στην υδροδότηση μέσω του Αποσελέμι. Αναγκαστικά θα κάνουμε ενεργοποίηση των γεωτρήσεων για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Αυτό είναι δεδομένο, δεν γίνεται διαφορετικά. Διαφέτος δηλαδή δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα υδροδότησης. Ελπίζω όμως να έχουν, γιατί ξέρετε τώρα με την κλιματική αλλαγή, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο. Αυτό είναι δεδομένο. Ο Φεβρουάριος λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποφάσεις για την υδροδότηση και του Ηρακλείου, όπως και της Χερσονήσου και του Αγίου Νικολάου, θα είναι κρίσιμοι μήνες, όπως μας λέτε, και ανάλογα με το αν θα βρέξει παραπάνω ή δεν βρέξει κλπ. Διότι πραγματικά η στάθμη του νερού έχει κατέβει πολύ στο φράγμα του Αποσελέμι, από όπου παίρνουμε και εμείς νερό.